σε αυτό το σπίτι στο Πόρτο Ράφτη ήταν και το σπίτι αυτό που έφυγε και η Ζωή Λάσκαρη. Ναι. Πώς έγινε εκείνη την ημέρα? Να σας πω, το ενδυσάρεστα αυτά, αλλά το βράδυ της 17ης Αυγούστου μιλήσαμε και κοιμηθήκαμε όπως κοιμόμασταν κάθε βράδυ. Πάντοτε κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο. Μάλιστα στις 15 Αυγούστου είχαμε πάει και είχαμε κοινωνήσει στην Παναγία, στο Πόρτο Ράφτη, μαζί. Κοιμηθήκαμε το βράδυ, το πρωί στις 18 σηκώθηκα να πάω στο γραφείο μου, όπως έκανα κάθε πρωί, κοιμότανε. Δεν την ξύπνησα, δεν... κάθε πρωί, πολλές φορές προηγείτο η Ζωή και έφευγα ενώ έπινε τον καφέ της και κάπνισε το πόρτο της τσιγάρο. Τρία πακέτα. Διότι κάπνιζε τρία πακέτα τσιγάρα την ημέρα η Ζωή, φανατικά και ανένδοτη στο να το περιορίσει, να το κόψει. Και έφυγα. Και μάλιστα, κατά διαβολική σύμπτωση, πήγα στο γραφείο και μετά πήγα σε μια κηδεία ενός παλιού μου φίλου. Mm-hmm. Και όταν γύρισα από την κηδεία και τηλεφώνησα στο σπίτι για να μιλήσω, γιατί κάθε μέρα επικοινωνούσαμε τηλεφωνικά με τη Ζωή μία, δύο και τρεις φορές την ημέρα, δεν μου απαντούσε. Και πήρα τότε την οικιακή βοηθό, η οποία μου ανακοίνωσε το γεγονός και η πρώτη που το αντελήφθηκε, που το έζησε, ήταν η Μάρθα που ήταν σπίτι. Εγώ ειδοποίησα τη Μαρία Ελένη. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνονται 41 χρόνια κοινής ζωής με 41 τη Ζωή χρόνια, Λάσκαρη. Ναι. Ακούτε το μαντάτο, σκέφτεστε, τα πρώτα δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι τέτοιο, αν θέλετε, είναι τέτοιος ο κεραυνός, διότι η Ζωή έφυγε στον ύπνο της. Ωραίος θάνατος, αν μπορεί κάποιος να το πει. Όπως την άφησα με το πρωί που έφυγα, έτσι την βρήκα όταν γύρισα. Που ήταν μια ευλογία αυτό. Ίσως αυτό ήθελε. Για μας ήταν ένας κεραυνός όμως. Και μια καταιγίδα φοβερή.